αυτές που έχουμε αναζητήσει. Και υπάρχει αλληλογραφία τόσο με τα εργαστήρια του εξωτερικού, όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να δούμε αν εμπλέκονται και άλλες εταιρείες που ρωτάτε. Τώρα, ποιος κάνει την πιστοποίηση? Την πιστοποίηση μέχρι τώρα την έχει κάνει το εργαστήριο και οι αρχές της χώρας που παράγει το αυτοκίνητο. Άρα, στη Γερμανία ο φορέας είναι το KBA, ενώ στην Ελλάδα το Υπουργείο δεν έχει εκδώσει καμία σχετική έγκριση τύπου από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Όταν οι πιστοποίησεις γίνονται σε ευρωπαϊκό εργαστήριο ή σε κάποια κρατική αρχή άλλης χώρας μέλους, είναι υποχρεωμένο να το αποδεχθεί. Οι δοκιμές αυτές γίνονται με ειδικό εξοπλισμό. Στις περιπτώσεις που οι συγκεκριμένοι που διαπιστώνουν ότι τα χήματα δεν συμμορφώνονται με τον εγκεκριμένο τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 30 της οδηγίας, πρέπει η εγκριτική αρχή της χώρας, της Γερμανίας δηλαδή, να αναλάβει τα αναγκαία μέτρα. Υπάρχει επικοινωνία με το αρμόδιο εργαστήριο, σας το καταθέτουμε και αυτό για να το έχετε υπόψη σας. Και υπάρχει και με τους εισαγωγείς των αυτοκινήτων, και αυτό είναι προς ενημέρωσή σας, οι οποίοι έχουν απαντήσει αναλυτικά. Έγινε μια δουλειά στο Υπουργείο και βρέθηκαν όλες τις πληροφορίες και για τα 19.464 οχήματα. Περιέχονται σε CD. Το δίνουμε στα πρακτικά για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Και τι γίνεται με εμάς εδώ, με το εργαστήριο που υπάρχει στη χώρα? Καταρχάς, αναφορικά με τις προδιαγραφές ελέγχου καυσαερίων, κατά την έκδοση έγκριση τύπου προωθείται ήδη και θα έχει πιθανότητα τεθεί σε ισχύ στους επόμενους μήνες τροποποίηση του κανονιστικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με το οποίο δεν θα μετράμε τους ρήπους στατικά όπως είναι σήμερα, στακταίο, αλλά σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης. Την αλληλογραφία σας την καταθέτουμε επίσης. Έχουμε αλληλογραφία με την αρμόδια Υπουργό Οικολογίας, Εφόρων, Ανάπτυξη και Ενέργεια της Γαλλίας, την κυρία Ρουαγιάλ. Σας καταθέτουμε και την αλληλογραφία για αυτή, προκειμένου να έχουμε μια συνεργασία και για τη δειγματοληψία που έχει προβλεφθεί να γίνει στη Γαλλία, αλλά και κοινές δράσεις σε σχέση με τον έλεγχο των οχημάτων. Το εργαστήριο που υπάρχει στη χώρα μας δεν έχει τον κατάλληλο εξοπλισμό. Δυστυχώς έχει μείνει ο εξοπλισμός του απαρχαιωμένος, μέχρι Euro 4 τεχνολογία μπορεί να ελέγξει, και πρέπει να εξυγχρονιστεί. Επομένως, το Υπουργείο έχει βρει τους κατάλληλους πόρους για να μπορεί να ελέγξει και τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Και ένα πρόσθετο που θα αναδεικνύει και άλλες πτυχές του προβλήματος είναι ότι το εργαστήριο καυσαερίων του Υπουργείου βρίσκεται στον χώρο του ελληνικού. Στο γνωστό χώρο του ελληνικού. Δηλαδή στο ΤΑΙΠΕΔ. Πλέον, και επειδή δεν είχε προβλεφθεί ούτε καν η φύλαξη του χώρου, έχουν κλαπεί τα εξωτερικά καλώδια σύνδεση του εργαστηρίου. Σας λέω αυτό που πραγματικά γίνεται και το λέω για να αναδειχθεί τι είχε προγραμματίσει η προηγούμενη κυβέρνηση για τις ιδιωτικοποίησεις και που έχει δεσμεύσει και τη χώρα. Αυτό το εργαστήριο που έχει δαπανίσει η χώρα εκατομμύρια για να λειτουργεί είναι μέσα στην έκταση που είναι προς ιδιωτικοποίηση. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Δεν είναι κρυφό. Λοιπόν. Κύριε Υπουργέ, θα παρακαλούσα αν έχετε κάτι ακόμα προσθέσει. Όχι, αυτά ήθελα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εγώ ζητώ τη συνεργασία από την ερχόμενη εβδομάδα που θα έχετε και τη συγκεκριμένη διάταξη στα χέρια σας από όλες τις πτέρυγες βουλής, προκειμένου να υπάρξει δικαιοσύνη αν η δική μας χώρα ή οι εταιρείες της δικής μας χώρας έκαναν αντίστοιχες ενέργειες. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά
πώς θα είχαμε αντιμετωπιστεί και από τα ευρωπαϊκά όργανα και από τους θεσμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Γίνεται γνωστό στο